Και φίλοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Έναντι τον πρώην βουλευτή, πρώην περιφερειάρχη και δημοτικό σύμβουλο, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Ψωμιάδη. Το ονομάρχη της καρδιάς μας, αλλά δεν πειράζει. Και τον ονομάρχη της καρδιάς μας, λοιπόν. Τα άστρα όλοι μας ξεχνάνε. Ευτυχώς υπάρχει εδώ ο Σύλλογος Δανειοληπτών. Μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει βοηθήσει, όπως έχει βοηθήσει εκατοντάδες άλλους συμπατριώτες μας. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ, να στηρίξω αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Ψωμιάδη. Συγχαρητήρια τον ΠΑΟΚ. Α, για πείτε μας. Ναι, δεν γίνεται. Αν ήρθα εδώ να απαντήσω στα ερωτήματά σου, τελείωσε η εκπομπή. Νομίζω ότι είναι μια θριαμβευτική νίκη της Θεσσαλονίκης. Δεν με ενδιαφέρει, είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Καλαμαριά, Μακεδονικός. Είναι μια νίκη της Θεσσαλονίκης και πρέπει έτσι να εισπράξουμε. Και μπράβο στα παιδιά, στους φιλάθλους και στη διοίκηση. Μάλιστα. Μήπως βρήκε το διαβατήριο του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί το έχασε εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλά, πήγε. Καλά, ανθρώπινο. Συμβαίνουν αυτά. Πώς δεν συμβαίνουν, αλλήμον. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ενδεικτικό των ικανοτήτων του κυρίου Μητσοτάκη? Όχι, όχι. Δεν πρόκειται ποτέ εγώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Μπορεί να διαφωνώ στα περισσότερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρεσβεύει και δεν πρέσβευε αυτά που πρέσβευε η μεγάλη κεντροδεξιά οικογένεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί ανδρωθήκαμε πολιτικά. Αλλά που και πέρα εμείς μένουμε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, κάποια πρωτοκλασσάτα στελέχη έχουν μετακινηθεί προς άλλους δρόμους, αλλά εμείς είμαστε πιστοί εκεί. Αν δεν μας θέλει φυσικά η Νέα Δημοκρατία, θα μας τα ρωτήσει μετά, εμείς θα μετακινηθούμε πάλι σε κεντροδεξιό σχήμα. Πρόσφατα είχαμε το νομοσχέδιο για την αναδοχή παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Μάρκου ως εισηγήτρια είχε πει όχι. Βέβαια η εισηγήτρια ίδια, η κυρία Μάρκου, μετά ψήφισε ναι. Πώς κρίνεται, για πείτε μας. Πολιτικό αλυταριό. Αυτά είπα προηγουμένως. Αυτά πρέσβευε και πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τι διαφορά έχει με την πρώτη φορά αριστερά. Για να καταλάβω. Πρέσβευε είναι ορισμένα από αυτά στο καταστατικό στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Η συμβίωση δύο ανδρών, δύο γυναικών, τα τζαμιά, το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Πού τα είδατε γραμμένα αυτά, να πάω να τα υποστηρίξω κι εγώ. Διαφωνώ ριζικά. Και δεν διαφωνώ γιατί είμαι όπως ο πισοδρομικός. Αντιθέτως, αυτή είναι ο πισοδρομική. Το ερώτημα είναι, όταν το παιδί μπει σε μια τέτοια διαταραγμένη οικογένεια, αν λέγεται η λέξη οικογένεια, διότι η φύση έβγαλε τον αρσενικό και τον θηλυκό, έτσι για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, το παιδί αυτό δεν θα έχει διαταραχές ψυχολογικές, δεν θα βγει και αυτό ομοφυλόφιλο. Σήμερα ένα φυσιολογικό ζευγάρι, όταν διαταράσσονται οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, έρχεται ο εισαγγελέας και παίρνει το παιδί, προσπαθεί να ηρεμήσει. Το παιδί αυτό, εγώ σου λέω, ότι βγήκε φυσιολογικό. Στα 10, 20, 30, 40 χρόνια του παντρεύεται. Τι θα πει, ρε παιδιά, τα παιδιά του, ότι από εδώ ο μπαμπάς και από εδώ ο μαμάς? Ποιος θα βυζάνει το παιδί χωρίς μητρότητα, χωρίς την παρουσία της μητέρας, μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδάκι? Για 100 οικογένειες δηλαδή έχουμε δημιουργήσει τόσο τόρο για να κρύψουμε άλλα τεράστια οικονομικά προβλήματα? Μάλιστα. Όπου διαφωνείς να κάνουμε και διάλογο, διότι εσύ μπορεί να είσαι υπέρ αυτό. Δεν είναι κακό να το συζητήσουμε. Συμφωνώ σε αυτό, σε άλλα ίσως να διαφωνώ, αλλά σε αυτό συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπω. Μόνος μην μιλάς στο πληθυντικό, μόνος. Αλλά και αν θες μην μιλάω, πάλι θα καταλάβει ο κόσμος, εγώ είμαι εδώ. Γιατί ο Καραμαλής που μιλάει, που δεν μιλάει, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Εγώ ακούω τι λέει ο Καραμαλής, εσύ δεν ακούς. Αυτό λοιπόν, αγαπητέ Παναγιώτη, τη στάση του Καραμαλή, πώς την κρίνεις, που δεν μιλάει, ενώ Σοφή. Είναι όμως βουλευτής. Είναι εκλεγμένος. Μιλήσαμε και μιλούσαμε, δεν την πληρώσαμε. Είναι εκλεγμένος βουλευτής, δεν θα έπρεπε να κάνει κι αυτός? Όχι, όχι. Θα μπορούσε σε ορισμένα θέματα, ναι. Αλλά ο Καραμαλισμός ποτέ δεν μιλούσε. Άφωνος ήταν και ο Παππούς, άφωνος και ο Χιλέας, άφωνος και ο Κώσος ο Καραμαλής. Και στο κάτω-κάτω σου είπα, όποιος μιλάει την πληρώνει. Από εκεί και πέρα, νομίζω για εμάς που είμαστε κοντά στον Καραμαλή, όσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε και η ουρά του Καραμαλή, νομίζω ότι ακούμε τι λέει η σιωπή. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ο κ. Καραμαλής. Είχαμε και χτες μια παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου. Και εμείς πήγαμε, αλλά έλειπε αυτός. Ναι, έλειπε. Ήταν το βιβλίο, έλειπε αυτό. Τη κυρία Λουκέρη Καραμαλή. Ήταν προχθές σε σωκοματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σας είπα, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω για τη Νέα Δημοκρατία, πήγα να τιμήσω φίλους που με στήριξαν και με στηρίζουν 35 ολόκληρα χρόνια, όπως πήγα πριν μερικούς μήνες και ψήφισα στο Πασόκ. Δεν πήγα να ψηφίσω στο Πασόκ, πήγα να τιμήσω φίλους οι οποίοι χάρη σε αυτούς
και κάποιους από την πιο ακραία πλευρά, μιλάω την αριστερή και κουκουέ, με ψήφισαν τόσα χρόνια. Το 53% που πήρα τρεις φορές δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά. Όχι, ήταν... Η Νέα Δημοκρατία είχε 32, ήταν 53. Ήταν και ψηφοφόροι εκτός. Όταν πήρα το 15% για την υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας, μου ψήφισαν, ήταν ανοιχτή η ψηφοφορία και φίλοι και στελέχη άλλων παρατάξεων. Τώρα, με βάση και την εμπειρία σας, την εμπειρία σου, Παναγιώτη, και με τον Τζιτζικώστα δεν έγινε το ίδιο, δεν τον ψήφισαν και άνθρωποι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήταν κιόλας επίσημη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αντάρτιση. Ναι, κατέβει ο Ιωαννίδης και πάθει μια πανολεθρία. Ναι, σίγουρα δεν ήταν επίσημη, αλλά ήταν επίσημη στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος νομίζαμε ότι στήριξε τον κύριο Ιωαννίδη, στήριξε τον κύριο Τζικώστα. Όπως και με τον, αυτά τη μαντάμα της Ζάτσα, πώς λένε, την υπουργήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Κουντουνίστρα. Ναι, αυτόν το στήριξε το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς στήριξε το Μπουτάρι. Το Στάρο του Καλαφάτη. Ο Καλαφάτης μπήκε τελευταίες 20 μέρες ενάντια σε ένα θηρίο που του στήριξε όλο το σύστημα. Και το στηρίζει φυσικά, διότι αυτά που κάνει σήμερα αυτός ο Μπουρδελιάρης, εγώ τα λέω, δεν τα λέει εσύ, αν τα έκανα εγώ θα ήμουν κάθε μέρα πρωτοσέλιδο. Πήγε στα Σκόπια, ονόμασε τα Σκόπια Μακεδονία, είπε να καταργηθούν οι εθνικές τέτοιες επαιτήσεις και να κάνουμε ρωμαϊκά πάρτι και όργια. Πήγε στο αεροδρόμιο και τα, είναι γνωστά στον κόσμο. Είναι αυτά γνωστά. Τα έκανα εγώ, αυτά είναι απαράδεκτα, διότι έχω δηλώσει, επειδή πέρασα 10 χρόνια από την αυτοδιοίκηση, να μας πει ο συγκεκριμένος τύπος, ο περίεργος αυτός τύπος, ένα έργο, ρε παιδί μου, για τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο. Τώρα τα πεζοδρόμια, τα αλλαγές, πλακοστρώματα, ένα έργο. Να σας πω εγώ τώρα 100 έργα. 100. Μεγάλα. Για να μην σας πω 1000. 100. Mm-hmm. Όχι, θα τα θυμίσω έτσι ορισμένα από αυτά. Παρακαλώ. 130 καινούργια σχολιά. Όλες οι υπόλοιπες 51 νομαρχίες δεν ξεπέρασαν τα 450 και εγώ μόνος με 130, με τσαμπουκά, με πιέσεις, με. Το δρόμο Ποτίδια Καλυθέα, το δρόμο, τον περιφερειακό, τώρα το δρόμο που τελειώνει Εγνατία Κιλκής, το δρόμο της Αρνέας, τον περιφερειακό της Κατερίνης, το νέο νομαρχιακό Μέγαρο εδώ λίγο πιο κάτω, δικά μας έργα, τον κόβο της Λαχαναγοράς. Αυτά που μου έρχονται τώρα, έτσι. 15 αντιπλημμυρικά έργα στο επαρχείο, 15 γεφύρια στο επαρχείο Λαγκαδά και άλλα 500 μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα, από τα οποία κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι οικονόμησα. Και ρωτώ, αν οικονομούσα εγώ ή ο αδελφός μου, θα σκότωνα προθέσω στο σπίτι της κόρης μου για να μπορέσω να μου τα πάρει η Εθνική Τράπεζα? Για να ξέρω. Όχι, έχετε δίκιο. Και είχαμε τρία ζαγρομπαστία πλεζίρκια, τα σκοτώσαμε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις τράπεζες, τα δάνεια. Ο κόσμος, ξέρετε, είναι κακός. Ο κόσμος δυστυχώς σε αυτή τη δύσκολη φάση πάει με τα κόμματα και δεν πάει με την πατρίδα. Πάντως, αυτό που εισπράττουμε κι εμείς, αγαπητέ Παναγιώτη, θα ήμουν εδώ μέλος των δανειοληπτών του συλλόγου που τόσο με βοηθήσατε. Βεβαίως. Είναι, αυτό που εισπράττουμε είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τον Μπουτάρι. Έχει αγανακτήσει με αυτά που κάνει. Στην αρχή τον ψήφισε για τον Χαβαλέ, ότι ήταν ένας περίεργος τύπος. Αλλά τώρα πλέον με αυτά που κάνει έχει. Όχι, υπάρχει ένα κομμάτι. Έχει αγανακτήσει τον ο κόσμος. Το στηρίζει, το στηρίζει, είναι το πολύ σύστημα. Μικρότερο όμως. Είναι στο, πολύ, πολύ μικρότερο. Αλλά είναι στο απειρόβλητο. Έχει τους προστάτες. Βγαίνει και βρίζει τους πάντες. Εδώ κοντά σε δίπλα σε εσάς δεν βυθίστηκε από 10 λεπτά μπόρα η Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι. Ρε παιδιά, έχετε αντιληφθεί? Το κέντρο της Θεσσαλονίκης βυθίστηκε και η Συνοική στα μια χαρά. Ναι. Και βγαίνει και βρίζει και λέει ρεζίλη και αυτοί που κατηγορούν. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Και όταν είχε χιονίσει, αλλά τα ίδια είχαν γίνει. Και είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δίπλα στη θάλασσα να παγώσει κεντρική λεωφόρος. Εγώ είμαι εκεί, μένω εκεί. Σε νοικιαζόμενο φυσικά. Είμαι από τους πολιτικούς που νοικιάζω. Σε 3 λεπτά πάγωσε η λεωφόρου Κέννεντι, η λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέω, ρε παιδιά, δίπλα στη θάλασσα είδατε να παγώνει οι δρόμοι και το πανόραμα ήταν ανοιχτό. Και με τα χιόνια είχαν παγώσει αλατιέρες, κύριε Ψωμιάδη. Και έκανα μία δήλωση, ας βγει κάποιος και τώρα που μας ακούνε, γιατί σας ακούνε χιλιάδες κόσμος, να μας πει 10 χρόνια αν έκλεισε ένας δρόμος από τα χιόνια, από τις πλημμύρες ή αν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα με τα κουνούπια. Οπότε η ερώτηση είναι αυτή: έχουν γίνει υποδομές για τη Θεσσαλονίκη? Καμία υποδομή. Δεν έχουν. Θα έχουμε μπροστά μας το σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Mm-hmm. Θα σπάσουν οι σωλήνες. 100 χρόνια σωλήνες είναι. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένα δίκτυο μικρότερης. Σε μόρα ανάγκης να ανακαλύψει κάποιες ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Αν σπάσει ο σωλήνες, τι θα γίνει, πότε θα μπουν αυτά?
Αυτό είναι το θέμα δημάρχου, περιφέρειας, υπουργείου. Η Άθαλα, με συγχωρείτε, όταν υπήρχε ένα πρόβλημα, κατέβαινα στην Αθήνα σε αρμόδια υπουργεία μαζί με τους εκπροσώπους, δηλαδή η ΔΕΗ, ο ΕΗ, η ΑΘΑ και δεν ξέρω τι. Ο δήμαρχος τι είναι, απλώς να παρακολουθεί τι γίνεται. Θα προσπαθείς μαζί με άλλους να λύσεις τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά για να λυθούν θέλουν για κάποιον άνθρωπο άξιο που να ξέρει τη δουλειά και να μπορεί να τα λύσει και να έχει και τη βούληση. Θα σε ενδιέφερε ο Δήμος Θεσσαλονίκης? Εγώ είπα, προτεραιότητά μου είναι καταρχάς να λύσω τα οικονομικά μου προβλήματα. Έχω σοβαρά οικονομικά θέματα. Τα ξέρει εδώ ο σύλλογός σας. Το δεύτερο είναι η κεντρική πολιτική σκηνή. Να έχω ένα θεσμικό ρόλο. Φυσικά από τη στιγμή που δεν με θέλει η Νέα Δημοκρατία και προτιμά την πράσινη του Ντούκα ή τις άλλες κόκκινες του Ντούκα και στην κυρία Σπυράκη. Και από εκεί και πέρα πάντοτε έλεγα ότι θέλω να τελειώσω στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Λέτε για την κυρία Σπυράκη, μάλλον θα είναι υποψήφια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μα με συγχωρείτε, η κυρία Σπυράκη, δεξί χέρι του Τζοχατζόπουλου, του Μέγκα, του Μπόμπολα, δεν ξέρω τι, έγινε το νούμερο 3 στο κόμμα. Εμείς δουλέψαμε 35 χρόνια, σκάβαμε από πίσω στρατιώτες, ήλωτες. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, την αγάπη του κόσμου. Η κυρία αυτή ήρθε από το Πασόκ και έγινε πρώτο νούμερο. Μιλάω πολιτικά, όχι ανθρώπινα. Φίλοι μου είναι, εγώ δεν βάζω. Ότι τέτοιο. Πολιτικά δεν ταιριάζει με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει και μιλάει για την διακυβέρνηση της χώρας από τον Καραμαλή το 8. Μα αυτή το 8 ήταν απέναντι από τον Καραμαλή. Το θυμόμαστε. Τι θυμόμαστε, εμένα ρώτα, τι μου λες τώρα. Αυτή είναι πολιτική. Ο ελληνικός λαός πεθαίνει και εμείς μιλάμε κομματικά. Το Σκοπιανό θέμα είναι εθνικό θέμα και το καταντήσαμε κομματικό. Για να πούμε λίγο για το Σκοπιανό. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και στηρίζει τώρα τη διπλή ονομασία. Υπάρχει θέμα συζήτησης. Επιστημονικά βγάλτε μου ένα επιστήμον σε όλο τον κόσμο που να λέει ναι, τα Σκόπια πρέπει να ονοματίζουν. Γιατί λέει 140 χώρες, κυρία Μπακογιάννη, ονοματίζουν τα Σκόπια Μακεδονία. Και τι με συγχωρείς. Αυτό δεν είναι το και τι θα κάνουμε εμείς. Και λέει ότι είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα ο τραβεστή. Σε παρακαλώ. Οπότε από αυτά που τις διαρροές που έχουμε είναι ότι θα δώσουμε την άδειά μας, θα δώσουμε την στήριξή μας για να μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λάβουμε υποσχέσεις ότι εντός διετίας θα αλλάξουν το σύνταγμά τους και την ονομασία τους. Εσείς πώς το βλέπετε? Με συγχωρείς, και επειδή θα αλλάξουν το σύνταγμα πρέπει να δώσουμε το όνομα. Επιστημονικά επαναλαμβάνω, μέχρι το 1944 δεν κάνω, λεγόταν Βαρντάσκα. Γιατί πρέπει η Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία έχει πετρέλαιο, έχει αέριο, έχει χρυσό, έχει λιμάνι. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι μετά από 30-40 χρόνια, όταν εμείς θα είμαστε λιγότεροι από τους ξένους, γιατί όλοι εδώ εγκαθίσταται. Θα δημιουργηθεί μεγάλη Μακεδονία. Δεν βλέπουμε στη Θράκη ότι οι μουσουλμάνοι είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. Σε 40 χρόνια δεν θα υπάρχει Έλληνα στη Θράκη. Δεν τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά. Στη Ροδόπη δηλαδή δεν υπάρχει χριστιανός βουλευτής. Θα πουλήσουμε τον Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, τον Αριστοτέλη, τα παιδιά μας, την ιστορία μας, τους προγόνους μας, το αίμα που χύθηκε, επειδή το θέλουν κάποιοι πολιτικοί να το πάνε για δημοψήφισμα. Αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ναι, σεβαστό. Βγαίνει ο κάθε πρωθυπουργός, γιατί είναι τσιφλίκι και μαγαζί η Ελλάδα κάποιων λίγων που δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται. Από την άλλη, τώρα. Πώς, όχι, λέω. Από την άλλη. Βλέπουμε ότι τώρα καταλαβαίνουμε τι είχε γίνει με τον Καραμαλή και το Βουκουρέστι και όλα αυτά. Ότι είχε στην ουσία δώσει την σύνθετη ονομασία, ενώ μέχρι τότε είχαμε πει όχι στο όνομα Μακεδονία η παράγωγα αυτού. Κοιτάξτε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα γράψει και αυτά. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ο Καραμαλής πούλησε, δεν πούλησε. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ο Καραμαλής είπε τότε μια διπλή ονομασία, αλλά σηκώθηκε και έφυγε από το συνδιάσκεψη. Εγώ σας είπα, είμαι από αυτούς που λέω η Μακεδονία δεν πωλείται, δεν νοικιάζει, δεν τη διαπραγματευόμαστε. Γιατί επιστημονικά κανείς δεν με έχει πείσει ότι η περιοχή αυτή λεγόταν ένα κομμάτι το βόρειο δεν λεγόταν ποτέ Μακεδονία. Λίγα χιλιόμετρα. Αλλά όλα τα Σκόπια να τα σκάψεις από κάτω, ελληνικές επιγραφές θα βρεις. Και στο κάτω-κάτω Γρηγόροφ τυχαία το είπε λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ότι ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε Μακεδονία, είμαστε Σλάβοι. Το είχε πει βεβαίως. Όλοι οι επιστήμονες το λένε. Αλλά είναι τα συμφέροντα τα οικονομικά. Τεράστια συμφέροντα. Και γιατί πιστεύετε όμως ότι εκτός από τα, γιατί πιστεύεις ότι εκτός από τα οικονομικά συμφέροντα και διαχρονικά η ελληνική αριστερά στήριζε αυτή την άποψη, δηλαδή να δοθεί το όνομα? Κοιτάξτε, μέσα στα πολιτικά κόμματα υπάρχουν και κάποιοι κερκόπορτες. Ανθρώπινες κερκόπορτες. Παίζουν κάποια παιχνίδια. Τον κύριο Τσίπρα τον πήρε ένα παιδάκι. Τον παρακολούθησαν, τον μεγάλωσαν πολιτικά, τον μόρφωσαν πολιτικά και σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους μαθητές που πέρασαν
από το ελλαδικό χώρο. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο στην αριστερά, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν και κερκόπορτες, και στη Νέα Δημοκρατία και στο παντού υπάρχουν αυτοί. Είναι οι δούλοι, είναι οι πολιτικά πισωγλέντιδες, αυτοί που σκύβουν, αυτοί που προσκυνάνε, οι δούλοι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Είναι πουλημένο το παιδί. Όταν σας είπα εγκαθίσατε το 70% λαθρομεταναστών στην Βόρειο Ελλάδα, βλέπεις όλες τις πλατείες, εγώ μπροστά μου 2 μήνες έχω 3 οικογένειες που κοιμούνται κάτω από τα δέντρα. Και τα παιδάκια μέρα παραμέρα θα πάω και τους κερνάω μια μπουγάτσα. Δεν έχουν να φάνε τα παιδάκια. Αυτοί έρχονται με 4-5-6 παιδιά. Εμείς δεν κάνουμε ούτε ένα παιδί, δεν γίνονται γάμοι. Βάλτε στατιστικά, οι επιστήμονες λένε σε 30-40 χρόνια οι Έλληνες θα είναι κάτω από 6 εκατομμύρια. Ο κύριος Ζουράρης είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος και θα τους αφομοιώσει. Ναι, ο κύριος Ζουράρης ακόμα μετράει τα νησιά που θα τα πάρουν οι Τούρκοι. Έχει μπερδέψει. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Εμείς έχουμε μια ιστορία, μια πορεία, μια προσφορά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνο λόγια. Ποια είναι η προσφορά του Ζουράρη, για να ξέρω ρε παιδιά. Με τις παντόφλες, ο πολιτικός με τις παντόφλες, με τα βρώμικα πόδια. Μου θυμίζει αυτό το ψευτοοικολόγο που με καθάρισε 7 φορές με πήγε στα δικαστήρια ο Σκοπιάνος, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Δεν ξέρω πώς το λένε, έχω ξεχάσει το όνομά του. Τι μου λες, αυτοί οι βρωμιάρδες, οι βρωμιάρδες πολιτικής. Αλλά έφτασε υπουργός ο κύριος Ζουράρης. Λογικό δεν ήταν. Δυστυχώς κάποιοι έχουν τα αστέρι. Εμείς ποτέ δεν κυνηγήσαμε τα αστέρια γιατί ήμασταν οι ίδιοι αστέρια. Είμαστε λαϊκοί ηγέτες. Μπήκε σε μια παράταξη του κυρίου Καμένου. Ο κύριος Καμένος έπρεπε κάποιος να κάνει και έκανε. Μπορείτε να μου πείτε το αντικείμενο. 2 χρόνια ήταν υπουργός και ήταν το αντικείμενο του. Να σου πω τι έκανε. Ο ίδιος θα είπε. Για πείτε μας. Στο Μετρόπολης. Αυτό που κατόρθωσα λέει να μπορέσουμε να νοικιάσουμε 2 γυμναστήρια στη Γερμανία για να γυμνάζονται λέει τα παιδιά μας. Τι άλλο κάνατε, δεν είχα άλλες αρμοδιότητες. Και ξέρετε πω τι ωραία τα λέει αυτό. Ναι, ναι. Τώρα επειδή. Και πάει και στην εκκλησία και κρατάει και κερί, οι άθεοι. Και πάει και ο κύριος Σύρος και πέτα τα παριστέρια, πάει προσκυνάει στον Πανάγιο Τάφο και βρίσκονται οι δεσποτάδες, κάποιοι δεσποτάδες και τους καλοδέχονται. Δηλαδή τι διαφορά εγώ που λέω ότι. Πιστός κανείς δεν είμαι, λέω ότι είμαι χριστιανός με αυτούς τους άθεους. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχουμε πολύ χρόνο, δεν με έχεις εκνευρίσει και δεν έχω πάρει και το χάπι. θα ήθελα να μου πείτε, να μου πεις αγαπητέ Παναγιώτη, πώς βλέπεις τις διακηρύξεις του Αλέξη Τσίπρα για έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο, με δεδομένο ότι τον Ιανουάριο θα κοπούν πάλι οι συντάξεις. Καταρχάς, την έξοδο την αποφασίζει αυτός. Τελειώνει το πρόγραμμα. Ναι, τελειώνει το πρόγραμμα. Γιατί νομίζει ο κόσμος ότι το πρόγραμμα του Σαμαρά ή του Τσίπρα μας βγάζει. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα. Τελειώνει. Από εκεί και πέρα μου πούνε αν αλλάξει κάτι. Αν αυξηθούν οι συντάξεις, οι μισθοί, η καλυτέρευση των νοσοκομείων, το σχολείων και. Αντιθέτως, από το τούνελ δεν βγαίνουμε. Μπαίνουμε σε πιο βαθύ τούνελ. Μαυρίλα μπροστά μας. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα χειροτερέψει. Καταρχάς η κρίση, άποψη δική μου είναι, ξεκινάει μετά το 22. Αυτά όλα είναι προθέρμαση, προεόρτια. Αλίμονο στο λαό. Και επειδή δεν ντρέπουμε εγώ να σας πω, εγώ 14 χρόνια βουλευτής ήμουνα. Μπορείτε να μου πείτε, φιλικά σας ρωτάω, πόσες χιλιάδες σύνταξη παίρνω με 14 χρόνια, όχι 4. Mm-hmm. Για πείτε μας. 840 ευρώ. 840 ευρώ. 650 και 650 ταμείο εμπόρου με 35 χρόνια. Μάλιστα. Και μένω σε ενίκιο. Τι μου λέτε τώρα. Mm-hmm. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που σας φέρουν κοντά, πολύ κοντά στο Λαός και τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Mm-hmm. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Πρώτον, με τον Καρατζαφέρη το χρωστάω και δεν με χρωστάει τίποτε, γιατί ήταν από αυτούς που από τα πρώτα βήματά μου το 81, 82, 83 με βοήθησε. Είμαι κοντά του. Έχουμε το ίδιο DNA όπως και με άλλους φίλους της κεντροδεξιάς που δεν μετέχουν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω δηλώσει ότι είμαι μαζί του και δεν θα δηλώσω για ένα διάστημα μεγάλο, γιατί εμένα το μέλημά μου είναι να ενωθούν όλες αυτές οι μικρές δυνάμεις εκτός Βουλής και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα πατριωτικό κίνημα, μια μικρή λαϊκή δεξιά. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχω δώσει, εδώ είμαστε, θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Έχεις αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για την ένωση αυτή. Χρόνια τώρα και εγώ και ο Νικολόπουλος και άλλοι στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς λείπουν οι εθνικοί ηγέτες. Το να βρεις ένα ηγέτη εύκολο είναι.
οι εθνικοί ηγέτες λείπουν από την πολιτική μας ζωή. Ή μήπως είναι... είναι και το γεγονός ότι όλοι θέλουν να είναι πρόεδροι και αρχηγοί. Εντάξει, το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ. Είμαστε 10 άτομα, εκτός από μένα που εγώ είμαι στρατιώτης, όλοι οι άλλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Πρόσφατα είχαμε και αυτή τη διαφήμιση. Μια παρουσία στην Ελλάδα, έτσι. Σίγουρα. Πρόσφατα είχαμε και αυτή τη διαφήμιση που είχε μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος την αγάπησε πραγματικά. Όπου ήσουν αντιμένος Ζωρό και κάποιοι το πήραν στραβά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, εγώ πριν αποφασίσω, ρώτησα αν η μουσική αυτή η εταιρεία έχει πάρει τα δικαιώματα. Μου λένε ότι έχουμε πάρει τα δικαιώματα. Βγήκε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και είπε: αυτά είναι αστειότητες. Έχω δώσει τα δικαιώματά μου και δεν είναι ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέσα τα 5-6 τραγούδια που την περίοδο του 80 μας έδινε δύναμη και βγαίναμε στους δρόμους και. Όταν ο ίδιος η Μαράκης με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σε ευχαριστώ και μου ξαναθύμισε τα νιάτα μου, μπράβο σου. Απλώς στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό που κάνεις είναι καλό για αυτούς. Τι να κάνουμε. Η πίεση κάποιων στελεχών και του κ. Μητσοτάκη ανάγκασε να αλλάξει μουσική, αλλά με συγχωρείτε. Ο Ζωρό τι ήταν. Ήταν ο προστάτης του φτωχού και του αδυνάτου. Ακριβώς. Όσες φορές ντύθηκα, γιατί δεν ντύθηκα μόνο Ζωρό, Άγιος Βασίλης, Βλάχος, Πόντιος, άλλες στολές έχω φορέσει τις ημέρες, Μέρκελ πριν 2 χρόνια, αστροναύτης πέρσι και μάλιστα δέχτηκα και τα συγχαρητήρια του Νίκου του Παπά. Εγώ ντύνομαι την ημέρα των απόκρων. Υπάρχουν όμως κάποιοι, ιδιαίτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή, που είναι ντυμένοι 365 μέρες καρναβάλια. Και να σας πω και κάτι. Εγώ 25 χρόνια ήμουν από τους μεγαλύτερους εμπόρους παιδικών παιχνιδιών. Εγώ απευθύνθηκα στα παιδάκια, στο συνάφι με το οποίο είχα σχέση. Και δεν ενόχλησα κανένα. Δηλαδή, ποιο ήταν προτιμότερο, ότι βγήκα εγώ Ζωρό που ξαναντήθηκα πριν 10 χρόνια, θυμάστε στο Σοχό, σε ένα μικρό χωριουδάκι, ναι, και είναι Πάταγος τότε, ή να δεις ξεβράκωτο με μια πετσέτα την τζατσά του Δήμου. Υπάρχει φωτογραφία. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει. Ή να δεις αυτή την μαντάμα δίπλα σε ένα ποδηλάτι πριν 3 χρόνια, τσιτσίδι με τα κάκαλα στον αέρα. Ποια κάκαλα, με το. Τα έπρεπε να βάλεις φακό για να τα δεις. Κλειτορίδα ήταν. Μάλιστα. Από τη Νέα Δημοκρατία επίσημα πήρε κάποιος τηλέφωνο. 5 χρόνια έχω να σηκώσω τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία. Άμα. Ζω, πέθανε, έχω κάποια ανάγκη. Να ευχαριστώ, ρε παιδιά. Όλοι έκανα μία δήλωση. Όλοι οι σημερινοί Νέα Δημοκρατία ψωμιά δεν είναι. Όλοι. Μια προσφορά, κάτι. Ένα ενδιαφέρον να δείξουν. Η συλλογός είναι μια παράταξη με τεράστια προσφορά, άφιλη, η οποία με λάθη κυβερνητικά έφερε και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Πριν και τελειώνοντας σιγά σιγά τη συνομιλία μας, μας είπες για τη Μαρία Σπυράκη και τις διαφωνίες στις πολιτικές που έχεις. Έχουμε όμως και άλλα παραδείγματα ανθρώπων από άλλα κόμματα. Ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε από το λαό, σκέφτεσαι τώρα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσα να ρίξω τα 1000 μύρια στον Άδωνη, γιατί οι δηλώσεις ήταν πολύ σκληρές για τον Σαμαρά και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν θα το κάνω, ξέρεις γιατί. Το 12 όταν τελείωσε η περιοδία μου και βγήκε ο Σαμαράς πρωθυπουργός, ήταν ο μόνος που 3 φορές στο Μέγκα δήλωσε και είπε: αν δεν ήταν ο Ψωμιάδης στην Βόρεια Ελλάδα, εμείς δεν θα βλέπαμε εξουσία. Τιμώ τη θέση. Από εκεί και πέρα, Φωτήλας, οικονόμου, γιος Παπαντονίου, Μάρκο. Μάρκου, κάποιοι άλλοι. Δηλαδή θα τρελαθούμε, για αυτούς αγωνιστήκαμε. Η κυρία Μάρκου βγαίνει και έλεγε όχι και σε ένα λεπτό είπε ναι. Ρε εσύ, την κοπελίτσα αυτή την καταδίκασαν εις γνώση κάποιον. Ήτανε, αυτή έπρεπε να ήταν η συγκίτρια για το τεράστιο αυτό νομοσχέδιο. Την ξεφτέλησαν την κοπελίτσα, αυτό την πάτησε. Φταίει και αυτός που της ανέθεσε να κάνει την εισήγηση. Δεν ήταν τυχαίο. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της συνομιλίας μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, να ευχαριστήσω τον Πάπη τον Πρεπανά, τον πρόεδρο του Συλλόγου και τους συνεργάτες του, γιατί χωρίς συνεργάτες δεν μπορείς να πας μπροστά. Και χαίρομαι γιατί το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Δανειοληπτών εδώ στην Δωδεκανήσου 10Β, νομίζω ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο και συνιστώ σε όλους αυτό που εγώ έκανα, να έρθουν απλώς συμβουλή να πάρουν. Εγώ εδώ μπόρεσα και στάθηκα οικονομικά όρθιος χάρη στη βοήθεια των συνεργατών σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περιμένουμε λοιπόν την επιστροφή σας στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί να πω κιόλας ότι επειδή βρεθήκαμε και σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε ένα γάμο το Σάββατο, είδα πραγματικά
ως αυτό που της μάρτυρα, στην αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό σου. Οπότε ο κόσμος θέλει τον Ψωμιάδη πίσω στην πολιτική σκηνή. Χαίρομαι που το επιβεβαιώνεις, αυτό είναι καθημερινό, διότι πάω την ημέρα σε 10-12 εκδηλώσεις τώρα και πήγαινα σε 35-40 όταν ήμουν ο Μάρχης. Φιλάκια. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Για χαρά.